Άπιαστο όνειρο παραμένει για τους μαθητές του τμήματος ναυτιλίας του πρώτου Επαλχανίων η διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητας που έχουν επιλέξει, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους να είναι αβέβαιος. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέχρι σήμερα δεν έχουν διδαχτεί ούτε μία ώρα από τα εξεταζόμενα μαθήματα του τομέα τους. Στα ναυτιλιακά είναι πανελλαδικό. Και τα παιδιά έχουν θέμα, δεν μπορούν να δώσουν πανελλήνιες. Πώς θα ανοίξουν τα φτερά τους. Είναι το μοναδικό τμήμα ναυτιλίας στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη, και παρόλα αυτά δεν έχει αυτή τη στιγμή καθηγητές. Απαιτούμε εντός των επόμενων ημερών να γίνει τοπική προκήρυξη προκειμένου να προσληφθούν καθηγητές σε όλους τους τομείς, γιατί δεν είναι μόνο η ναυτιλία, είναι και η γεωπονική, είναι και άλλα μαθήματα. Και τα παιδιά μας από εδώ και πέρα να έχουν μια ισότιμη εκπαίδευση. Μαθητές που ταξιδεύουν από απομακρυσμένα χωριά των Χανίων και από άλλες περιοχές της Κρήτης, έχοντας επιλέξει τον τομέα της ναυτιλίας, βρίσκονται για πάνω από 3 μήνες στον αέρα, χάνοντας πολύτιμες ώρες που είναι πρακτικά αδύνατο να αναπληρωθούν. Ζούμε δύσκολες εποχές. Οι γονείς μας φορολογούνται, φορολογούμε εγώ, εσύ ο ένας ο άλλος, για να μας έχετε ένα αγαθό για δωρεάν παιδεία που δεν μας παρέχεται. Και εγώ έχω από τον Αποκόρονα τώρα από 40 χιλιόμετρα από τον Αλίκαμπο να έρθω εδώ πέρα και δεν μπορώ να έχω κενά. Έρχομαι για 3 ώρες. Οι 17 μαθήματα ειδικότητας δεν έχουν βιβλία. Οι μαθητές έχουν φτάσει τώρα Χριστούγεννα και δεν έχουν βιβλία. Άρα, μιλάμε για 32 κενά πλοιάρχων, 5 ώρες κενών μηχανικών, 23 ώρες γεωπονίας, 18 ώρες αγγλικών, όπου αυτό μεταφράζεται στο ότι κανένας μαθητής της πρώτης τάξης δεν έχει κάνει μάθημα επιλογής μέχρι τώρα, άρα δεν ξέρει τι να επιλέξει του χρόνου. Είναι τόσο απλό. Καθηγητές και μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ με την υποστήριξη της Ένωσης Γονέων Χανίων πραγματοποίησαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στη Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απέκλεισαν συμβολικά το σχολείο, προειδοποιώντας με δυναμικότερες κινητοποιήσεις, αν και μετά τις γιορτές το σχολείο παραμείνει υποστελεχωμένο. Σήμερα πήραν δέσμευση ότι εντός των εορτών θα λυθεί το θέμα, θα γίνει τροπική προκήρυξη και θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολεία. Αν δεν συμβεί αυτό, ο σκοπός μας είναι να κρατήσουμε τα σχολεία κλειστά. Με τη νέα χρονιά, η σχολική κοινότητα του πρώτου ΕΠΑΛ θα επανακαθορίσει τη στάση της.